Το έχω πει πάρα πολλές φορές σήμερα στη συζήτηση που έχουμε. Θα το αναφέρω ακόμα μια φορά, χάρης μου. Τα μικρά παιδιά ηλικίας 5, 6, 7, 8 χρονών ερμηνεύουν τα κομμάτια σου, τους αγγίζουν τα κομμάτια σου. Και το διευχόν είναι ένα κομμάτι που το ερμηνεύουν πάρα πολύ ωραία. Το διευχόν το έχω. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγες για την Εφέλη, γιατί αυτό το τραγούδι το έχουν παίξει. Και την Εφέλη. Το λένε σχεδόν σε όλα τα σχολεία. Ναι. Α, το διευχόν το έχουν πει υπέροχα τα παιδιά από τη χωραδία του Πάλτου. Αυτό έχω ετοιμάσει αμέσως τώρα. Ναι. Τα παιδιά επέστρεψαν από τις διακοπές τους και τραγουδάνε για σένα το διευχόν χωραδία του Πάλτου. Να το δούμε. Πολύ, πάρα πολύ. Τρελαίνομαι όταν ακούω τα παιδιά να τραγουδάνε. Τα κομμάτια. Τρελαίνομαι, θέλω να τα τσιμπήσω. Είσαι κτητική. Ναι. Καταπιεστική. Ναι. Χάρης. Θέλεις δικό... Δεν είμαι ζηλιάρα. Α, ναι. Δεν είμαι ζηλιάρα. Να κάνουμε ένα ψυχογράφημα τώρα, ναι. Δικό σου. Να πούμε αυτά, να πούμε λίγο για σένα. Δεν είμαι καθόλου ζηλιάρα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, κακό είναι αυτό. Καλά, γιατί δεν ζηλεύεις τον άντρα, ας πούμε, τον σύντροφό σου. Όχι. Αυτό δεν ξέρω τι λέει στην ψυχολογία, πώς λέγεται. Εγωισμός, δεν ξέρω. Καλά, τώρα βέβαια δεν έχω μπει και σε καμιά δοκιμασία. Ναι, αυτό. Ναι, δεν έχω μπει σε καμιά τέτοια, ναι, δοκιμασία να γίνεται κάτι μπροστά μου και να. Αλλά. Τέλος πάντων, αυτά. Δεν ζηλεύεις. Όταν σε ζηλεύουνε... Δεν μου αρέσει. Καθόλου. Η καρδιά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για σένα και σε οδηγεί πολλές φορές και σε καθοδηγεί, χάρη ή όχι. Νομίζω ότι είμαι άνθρωπος της καρδιάς. Είσαι, πολύ. Με υποχρεώνει όμως... το μυαλό μου είναι... παλεύει πολύ με την καρδιά. Ναι, ποιο κερδίζει τις περισσότερες φορές, το μυαλό ή η καρδιά? Να απαντήσω εγώ, επειδή είμαι θαυμαστριά σου. Νομίζω η καρδιά. Ναι, για νομίζω, σένα, χάρη μου. Ότι η καρδιά κερδίζει. Η καρδιά κερδίζει πιο πολύ. Πονάει όμως αυτό, γιατί η λογική βοηθάει πιο πολύ στο να πάρει σωστές αποφάσεις ένας άνθρωπος. Σε μένα πονάει όταν αποφασίζουμε με το μυαλό και όχι με αυτό την καρδιά. Αυτό λέω. Ναι. Α, ναι, το αντίθετο. Ναι, ναι.
Γιατί, να σου πω κάτι. Όταν έχεις αποφασίσει με την καρδιά, είσαι και συγχωρεμένος. Ναι, είναι και αυτό. Έτσι δεν Πού είναι. Πού το πας αυτό, βέβαια. Ό,τι έχεις κάνει λοιπόν από την καρδιά σου και λάθος να έχεις κάνει, λες ότι εγώ το έκανα από την καρδιά μου. Από την καρδιά μου, οπότε δεν το κατάλαβες εσύ. Όταν έχεις κάνει με αυτό το ελεηνό το μυαλό κάτι και... Και λείπει η καρδιά, τότε δεν συγχωριέσαι. Και όταν είσαι ερωτευμένη, λοιπόν, και αγαπάς πολύ, γιατί μια γυναίκα που ερμηνεύει με πάθος... Τι θες να σου πω τώρα, μπαίνει και τα σπάω όλα και αυτά. Όχι, να μου πεις. Τι. Αγαπάς με πάθος. Ναι, ναι. Με πάθος. Ναι. Και είσαι εκεί. Όταν απολύτως. Απολύτως. Ναι. Νιώθεις και μια αγωνία για το μέλλον, τις σχέσεις. Όχι. Νιώθεις σιγουριά. Όχι, δεν με ενδιαφέρει ποτέ που θα φτάσει η σχέση. Α, ναι. Mm. Περισσότερες γυναίκες έχουν την αγωνία και θα ακούς και τα νέα κορίτσια. Ναι. Αχ, θα είμαστε μαζί για πάντα ή θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό σε ρωτάω. Ποτέ. Όχι. Ο άλλος όμως νιώθει σιγουριά για σένα. Α, του δεν το ξέρω, δεν το ρωτάς. Να το ρωτήσω. Δεν έχεις κουραστεί με τα μαλλιά, με το μακιγιάζ, με το ψάξιμο των ρούχων, ξέρεις, την προετοιμασία αυτή. Mm. Σε κουράζει αυτό? Ναι. Τα βαριέσαι, βαλαλόγια. Πολύ. Πολύ, ξέρεις. Πριν γίνει... αυτό το βάψιμο. Δεν θέλω καθόλου. Γι' αυτό και στην άλλη μου ζωή δεν βάφομαι ποτέ. Και... σου λέω, αν μπορώ να περάσω τουλάχιστον καλά το καλοκαίρι, ναι. Βάζεις ένα παρεό και την περνάς όλη μέρα. Ναι. Αλλά είμαι πολύ έτσι αλήθικα, δίνομαι στην άλλη μου ζωή. Και όταν έρχεται η πρώτη μέρα που πάμε πάλι μπροστά στο καμαρίνι, στον καθρέφτη και έρχεται ο μάγος αυτός που με ζωγραφίζει και αρχίζουν τα έτσι... Πότε θα το κάνω, δεν θα το κάνω. Ποιο να κάνεις. Ξέρεις αυτό που κάνουμε όλες οι γυναίκες στον καθρέφτη. Θα το τραβιόμαστε, ας πούμε, και λέμε τώρα να το κάνω. Χάρης, και εγώ το κάνω αυτό. Δεν το κάνω. Εδώ θέλει λίγο, εδώ παραπέρα, εδώ. Έχει την πλάκα του. Βέβαια, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τον εαυτό σου όμορφο. Το μακιγιάζ είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και πάει στη γυναίκα. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μου στην τελευταία μου εκπομπή. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι, όχι, όλοι οι άνθρωποι κάνουμε όνειρα, αλλά και οι παρουσιαστές ονειρεύονται. Διακοπές. Όχι. Ένα από τα όνειρα τα δικά μου ήταν κάποια στιγμή, φέτος, να μπορέσω έτσι να σε έχω καλεσμένη στην εκπομπή και να συζητήσουμε κάποια πράγματα για σένα, για τη δουλειά σου, για την καριέρα σου. Γιατί και εγώ βρίσκομαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου και είμαι μια γυναίκα που πραγματικά, αν θες, με τα τραγούδια σου ερωτεύτηκα, πόνεσα και με τα ίδια τραγούδια πάλι προβληματίστηκα, ένιωσα την αγάπη κάπως διαφορετικά και ήταν όνειρό μου και φιλοδοξία μου, στόχος μου να είσαι εδώ και να κλείσουμε καλά, μαζί. Να καλά, είσαι τόσο γλυκό πλάσμα, είσαι τόσο τρυφερό πλάσμα. Και δεν είναι τυχαίο που είσαι τόσα χρόνια στη τηλεόραση. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που καθίσαμε εδώ και τα είπαμε. Και χάρηκα πολύ όταν τα είπαμε και στο σπίτι μου. Που εκεί που δεν βάζουμε το μακιγιάζ, που δεν έχουμε φώτα και κάμερες μπροστά μας. Και χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Κι εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ Καλή πολύ. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ.